το ενδιάμεσο, αν χρειαστεί κάτι να επικοινωνήσει και πάλι μαζί μας. Η κυρία Χριστίνα Μανέ είναι μαζί μας, φοροτεχνικός, γνωστή στο Πανελλήνιο πια. Η φοροτεχνική έχετε γίνει διάσημη, κυρία Μανέ. Τα 7 χρόνια της κρίσης σαρώνεται. Είσαστε τα επαγγέλματα που πάνε καλά. Πάμε καλά, αλήθεια είναι αυτή. Χρειάζεται κόσμο. Έτσι, χρειάζεται περισσότερο. Και με αυτά που έρχονται, μάλλον θα χρειαστεί και περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι ότι εμείς οι φοροτεχνικοί ασχολούμαστε με μια κοινωνία που, όπως αναλύσατε και προηγουμένως με τον κύριο καθηγητή, η οποία βρίσκεται σε φτωχοποίηση, έχει πάψει πια να υφίσταται η μεσαία τάξη. Εδώ τώρα μαζί θα αναλύσουμε τι φέρνει το νέο φορολογικό ως προς το αφορολόγητο και τι επιβαρύνσεις φέρνει σε συντάξεις και μισθούς, οι οποίοι είναι της τάξης των 700-800 ευρώ το μήνα. Οπότε ξεκινάμε... πάμε για ακόμη περισσότερη φτωχοποίηση, έτσι. Ακριβώς. Εκεί καταλήγουμε. Ξεκινάμε να δούμε ότι αυτή η υποχώρηση καταναλωτικής εμπιστοσύνης που έδειξε και η έρευνα, η οποία. Θα πάει παρακάτω, αναγκαστικά. Δεν θα υπάρχουν λεφτά δηλαδή καθόλου. Θα πάει ακόμη παρακάτω και αντανακλά και όλη αυτή την αβεβαιότητα ως προς το κλείσιμο της αξιολόγησης, αλλά και όλη αυτή την αγωνία που έχει ο μικρομεσαίος Έλληνας, είτε είναι μισθωτός, είτε είναι συνταξιούχος που τον αφορά το φορολόγητο, αλλά είτε είναι και μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, που ενόψει του τεράστιου φορολογικού βάρους που ήρθε με τους νέους συντελεστές, του νέου ΕΦΚΑ που ξαφνικά έχουν βρεθεί επιχειρήσεις που δεν χρωστούσαν και προσπαθούσαν με μια ρύθμιση να κρατήσουν τα δεδομένα τους υπαλλήλους τους, να μην μπορούν πια να ανταποκριθούν, θα οδηγηθούμε με μαθηματική ακρίβεια στο όσοι μπορούν να δουλέψουν να μην δουλεύουν φανερά. Και να δουλεύουν κρυφά. Να έχουμε μαύρη εργασία και να για να δούμε τι μας περιμένει με το νέο αφορολόγητο, το οποίο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, τις οποίες λέει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, είναι από 5.600 έως 5.900. Ορίστε, κυρία Μανέ. Σωστά, όπως αναφέρετε, το 5.600 θα αφορά τους άγαμους και το 5.900 θα αφορά τους έγκαμους. Ανεξάρτητα δηλαδή από το με το γάμο μόνο 3 εκατοστάρικα κερδίζεις, οπότε δεν ξέρω αν σου φέρει κιόλας. Δεν είναι μόνο γάμος, είναι και τα παιδιά. Ακόμη και εκεί φτάνουμε να δούμε ότι υπάρχει μόνο αυτή η διαφορά. Η επιβαρύνση συνολικά του φόρου θα είναι από 80 έως 680 ευρώ. Εδώ έχει σημασία να αναφέρουμε ότι ξαφνικά ο Έλληνας φορολογούμενος βρέθηκε σε απανωτές μειώσεις του αφορολόγητου. Δηλαδή δεν είναι μόνο το ότι τώρα πάμε από τα 8.636 στα 5.600. Έχουμε ξεκινήσει από το 9.000, από το 12 παλαιότερα και από το 9.550. Οπότε είναι μια τεράστια συνεισφορά. Για πάμε τα παραδείγματα τα οποία μας έχετε ετοιμάσει. Ξεκινάμε λοιπόν με. Ξεκαθαρίζουμε ότι το αφορολόγητό μας ήταν 8.636 και είναι αυτό με το οποίο οι Έλληνες φορολογούμενοι θα φορολογηθούν για τη χρήση του 16, δηλαδή στις φετινές δηλώσεις. Όποιος βγάζει 8.000 από όταν θα εφαρμοστεί το αφορολόγητο, να δούμε από πότε. Πλέον θα πληρώνει, ενώ μέχρι τώρα είχε μηδενικό φόρο, τώρα θα επιβαρύνεται με 462 ευρώ. Και αυτά τα 462 ευρώ θα τα βλέπει λιγότερα κάθε μήνα στην τσέπη μισθό του. Παρακράτηση. Στο μισθωτό και στο συνταξιούχο γίνεται και η παρακράτηση. Με τη μία. Οι δε συνταξιούχοι χάνουν από δύο μεριές. Και από την προσωπική διαφορά και από το αφορολόγητο. Γιατί το ξεχνούν κάποιοι, δεν το λένε. Λοιπόν. Στα 10.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, φανταστικό ποσό των 10.000 ευρώ. Εκεί λοιπόν ξεκινάμε το παλιό αφορολόγητο των 9.550. Που πληρώναμε 99 ευρώ, ξαφνικά ο ίδιος φορολογούμενος βρέθηκε να πληρώνει 300 ευρώ σε ένα συνολικά επιβαρημένο φορολογικό περιβάλλον. Να μην ξεχνάμε και τις αυξήσεις στους συντελεστές. Έμεση φόροι, ΦΠΑ, Παναγιά στα μάτια. Ακριβώς και σήμερα τώρα... λοιπόν με το νέο αφορολόγητο 1η-1η του 17, τα 5.900, ένα φόρο 902 ευρώ. Δηλαδή παραπάνω λίγο και από το ετήσιο εισόδημα, από το μηνιαίο εισόδημα. Και αν το 5.900 τελικά κάτσει στο 5.600. Χάνεται ένας μισθός δηλαδή. Ακριβώς. Αν το 5.900 κάτσει και στο 5.600 θα είναι και λίγο παραπάνω από τα 902. Έτσι δεν είναι. Στα 12.000 ευρώ τι γίνεται, ορίστε. Στα 12.000 ευρώ ο φόρος μέχρι σήμερα ήταν 740 ευρώ και εκτινάζεται στα 1.340 ευρώ. Και σχεδόν διπλάσιος. Έτσι είναι, σχεδόν διπλάσιος. Και όπως λέμε, εδώ χρησιμοποιούμε ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1.000 ευρώ το μήνα καθαρά, ουσιαστικά βάζει στη τσέπη 760 γιατί τα 240 τα έχει φάει ο ΦΠΑ. Ό,τι και να κάνει. Έτσι δεν είναι. Σωστά, σωστά. Είναι έτσι όπως το λέτε. Είναι ο ΦΠΑ, είναι όπως πριν αναφέραμε η έμεση φορολόγηση. Είναι η τεράστια πια επιβάρυνση του ότι μένει να δούμε και ποιοι από τους εργοδότες θα αναλάβουν το αντίστοιχο βάρος. Τους μέχρι δύο εργοδότες πρέπει να αναλάβουν τα 2/3 του ΕΦΚΑ. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι του ότι η αξία των αγαθών συνεχίζει να είναι ίδια και διαρκώς και λίγο αυξανόμενη. Με μειωμένο το εισόδημά μας. Ακριβώς. Οπότε ζήτω που καήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μανέ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Καλά. Ευχαριστώ. Καλά.